Ο γιατρός, ο κύριος Ευάγγελος Μακράκης, γυναικολόγος, ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επιστημονικός υπεύθυνος μονάδας υγεία εμβριογένεσης. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Γεια σας, γιατρέ. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλά ζευγάρια, πάρα πολλές γυναίκες και άντρες που θέλουν να αποκτήσουν ένα μωράκι. Καταρχάς, πόσο συχνό είναι το πρόβλημα της υπογονιμότητας να συζητήσουμε και αν αυτό εντείνεται όσο περνούν τα χρόνια. Ναι, να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία καταρχάς. Ναι, το πρόβλημα δεν είναι αμεληταίο. Σήμερα υπολογίζουμε ότι περίπου 15% των ζευγαριών δυσκολεύονται να κάνουν παιδί και παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και ζητάνε τη βοήθεια των ειδικών και μάλιστα ένα στα 5 με 6 ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι άνω των 35-36 ετών ζητάει βοήθεια για να κάνει παιδί. Δηλαδή, πότε το καταλαβαίνει αυτό μια γυναίκα και πρέπει να πάει ένα ζευγάρι, μάλλον να το πω καλύτερα. Κοιτάξτε, εξαρτάται εν μέρει από την ηλικία. Για γυναίκες που είναι κάτω των 35 ετών, ένα έτος ελεύθερων, στοχευμένων όσο γίνεται προσπαθειών είναι το όριο. Σε ηλικίες 35 με 40 αυτό πέφτει στους 6 μήνες, ενώ για τις γυναίκες άνω των 40 ετών καλό θα ήταν ο έλεγχος τουλάχιστον να προηγείται ακόμα και από την έναρξη των προσπαθειών, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Ξέρετε όμως, ένα ζευγάρι για να πάρει την απόφαση να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία θέλει να ξέρει περισσότερα και για την αποτελεσματικότητά της. Εδώ λοιπόν τι απαντάτε? Εδώ απαντώ ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας αλλά και με τη συσσωρευμένη πια εμπειρία και γνώση που έχουμε, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ καλά. Αν θελήσουμε να είμαστε ειλικρινείς, ένας ειλικρινής μέσος όρος ποσοστών επιτυχίας είναι γύρω στο 36%. Αυτό από την πρώτη προσπάθεια? Αυτό και είναι πόσο προσπάθεια μπορεί να κάνει κανείς, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα. Αναπροσπάθεια. Να τονίσω εδώ ότι σε μικρότερες ηλικίες, π.χ. αν η γυναίκα είναι 30-32 ετών, αυτό γίνεται 50%, 55%. Όσο πιο μικρή είναι η ηλικία, λέτε. Ακριβώς. Βέβαια, το ανάστροφο συμβαίνει όσο μεγαλώνει η ηλικία. Υπάρχει αθρηστική πιθανότητα επιτυχίας, δηλαδή μετά από τρεις προσπάθειες, το 36% που σας είπα αρχικά γίνεται 56-57%. Και μετά την έκτη προσπάθεια φτάνει το 70-72%. Και ένα ζευγάρι το οποίο χρειάζεται να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, τι πρέπει να προσέξει? Ξέρουμε ότι και ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Σαφώς. Είναι, γιατρέ. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει είναι να βρει μια ιατρική ομάδα που θα μπορέσει να της προσφέρει αυτά που μπορούμε πια να προσφέρουμε. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Η σύγχρονη ομάδα περιλαμβάνει και ψυχολογική υποστήριξη. Το σημαντικό είναι κάθε περίπτωση να έχει η ομάδα αυτή τη διάθεση να εξατομικεύσει τη θεραπεία. Δηλαδή κάθε γυναίκα να λάβει αυτό που πραγματικά κάθε πρέπει να είναι διαφορετική. Ως διαφορετική, το άλλο που πρέπει να προσέξει είναι να αντιμετωπιστεί σε μια μονάδα που διαθέτει ένα εμβριολογικό εργαστήριο εχμής. Το εμβριολογικό εργαστήριο είναι ο πυρήνας, είναι το θεμέλιο κάθε μονάδας εξωσωματικής. Και η πρόοδος βέβαια της τεχνολογίας είναι τεράστια. Είναι κρίμα να μην δώσουμε στη γυναίκα αυτά που μπορούμε πια να δώσουμε και στην εποχή μας. Στην Ελλάδα, ακριβώς. Παρότι αυτά είναι κοστοβόρα. Για παράδειγμα, οι σύγχρονοι εποαστές, εκεί που βάζουμε τα έμβρια να κάνουν τις πρώτες διαιρέσεις τους, πια έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες και όχι μόνο αυτό, φέρουν μέσα μικροκάμερες, οι οποίες παρακολουθούν σε αληθινό χρόνο την ανάπτυξη των εμβρίων. Και εδώ μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη και στο τέλος με τη βοήθειά της. Μαθαίνουμε ποιο είναι το έμβριο με την υψηλότερη εμφυτευτική ικανότητα. Επίσης, άλλο κομμάτι σημαντικό είναι η ατμόσφαιρα, το περιβάλλον του εργαστηρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των εμβρίων. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, το σύστημα καθαρίσματος και αρισμού που έχουμε στο Υγεία IVF εμβριογένεσης μπορεί από μόνο αυτό να αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας έως και 14%. Σημαντικό. Επειδή έχουμε βρεθεί σε ένα αντίστοιχο εργαστήριο με τον κύριο Οικονόμου, πραγματικά στα δικά μας μάτια που δεν είμαστε γιατροί μοιάζουμε θαύμα. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εντυπωσιάζει πραγματικά βλέποντας όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς δημιουργείται μια ζωή από το μηδέν στην κυριολεξία. Είναι τρομερό. Και με τα σύγχρονα αυτά, με τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι πολύ θεαματικό να βλέπετε ένα έμβριο στο βιντεάκι το πώς γίνεται από. Στο time lapse, να το πούμε απλά έτσι. Τα ξέρετε, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γιατρέ. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Κύριε Οικονόμου, ήρθε η ώρα για διαφημίσεις.